Thank you.
Κυρίες και κύριοι, έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Κατευθείαν από το Hollywood. Αυτός που αγοράσατε πλάσμα για να τον βλέπετε καλύτερα. Το ναρκωτικό της οθόνης. Σηκωθείτε όρθιοι για να υποδεχτείτε τώρα live μπροστά σας των τεραστίων διαστάσεων. Καταπληκτικό, ανεπανάληπτο, σεξι, μοναδικό, Μάριο Ιβίλιο! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Μάριο Live γεμάτο σε κίνηση, περιπέτεια, ανατροπές, ίδρυγκα, έρωτα, προδοσία. Και όλα αυτά θα τα ζήσουμε μαζί με το καταπληκτικό μας κοινό! Ένα κοινό νόημα για το κοινό μας! Αυτό είναι! Πώς περάσαμε το Πάσχα? Θα βλέπω κατευθείαν εδώ πέρα να δείτε Mario Live όλοι! Κατευθείαν, μην χάσουμε! Το ξέρω, δεν είχαμε Σάββατο, δεν είχαμε Κυριακή, δεν είχαμε Παρασκευή, μόνο τα αντιπέμπουν παιδιά, όσο μπορούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σήμερα μερικοί τυχεροί θα κερδίσουν κάτι και το επόμενο Πάσχα. Δεν πιστεύω να τους χάλασε. Πάρα πολύ καλό. Ας μην καθυστερούμε λοιπόν να περάσουμε απευθείας στους καλεσμένους μας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καθίστε, τυθείτε, χαλαρώστε σαν το σπίτι σας. Είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε σκληρές ερωτήσεις? Ναι, καλό. Χαλάρωστε, παιδιά. Χαλάρωστε. Κάτι απόγευμα. Αυτή είναι η πρώτη σας δουλειά σου, μάλλον. Ναι. Και τι σημαίνει τελικά για εσάς αυτή η παράσταση? Τα πάντα. Χτίσαμε ένα για να φτάσουμε εδώ. Συγγνώμη, πόσο καιρό δουλεύετε τώρα εδώ? Πολύ, 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο, γιατί τόσο? Το καλό πράγμα παγίνα. Τι σημασία έχει, από όλα αυτά πάντα τελειώνουμε. Μάλιστα. Ας περάσουμε στο τίτλο του έργου. Μο, τι σημαίνει μο? Μο είναι όταν υπάρχει. Μο πυκνή στο πεταλούδα. Και γιατί επιλέξατε αυτό το όνομα, παρακαλώ? Όλα τα υπόλοιπα ζώα ήταν πιασμένα. Ενδιαφέρον, μάλιστα. Υπάρχει όμως κάτι από πίσω. Ένα σκύλο, κύριε Ιδη. Πετυχημένο. Σοβαρά, σοβαρά τώρα. Το έργο αυτό είναι μια φωτιά στο πατιστημένο. Θα δούμε κάτι ψαγμένο δηλαδή. Συγγνώμη, εγώ όταν ήρθα δεν μου είπαν τίποτα για βουνιές. Το ξέρω ότι είσαι έρημο τύπο Τάσο. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι τη εκπομπή. Ζεστό, ζεστό. Θα ασχοληθούμε με τη λέξη ελευθερία. Σα προβλημάτισε καθόλου η ελευθερία στο έργο? Από την πρώτη στιγμή. Αχα. Και τι σημαίνει τελικά για εσά ελευθερία? Μάλιστα. Ας περάσουμε να δούμε πρώτα-πρώτα τι έχουν πει διάφορες διάσημες προσωπικότητες για την ελευθερία. Όπως ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος είπε: «Ο λαός που θυσιάζει την ελευθερία του χάρη της ασφάλειάς του δεν είναι άξιος ούτε για το ένα ούτε για το άλλο». Και συνεχίζουμε με τον εκπληκτικό George Orwell, ο οποίος είπε: «Αν ελευθερία σημαίνει κάτι τελικά, σημαίνει το δικαίωμα να λέει στους ανθρώπους αυτό που δεν πρέπει να ακούσουν». Σειρά έχει η ατάκα του Karl Marx. Ελευθερία είναι η εξυπηρέτηση της ανάγκης. Σύντομο και ψαγμένο. Και για το τέλος, αφήσαμε το δικό μας έναν το μοναδικό για μίσιο ψαγμό. Όσοι δεν είναι βουλιασμένοι ανάμεσα τους, δεν τους πρέπει ρε παιδιά. Ένα κοινότητα επενδυτικό μας παιδί. Αυτό είναι. Τι γνώμη όμως έχει ο απλός κόσμος? Δείτε τι μας απάντησε αυτήν την ερώτηση, τι σημαίνει για εσάς ελευθερία. Να πέσει το βίντεο παρακαλώ. Τι είναι πώς σας φάνηκε? Ναι. Πώς σας φάνηκε? Ναι. Το ξέρω ότι σας ενδιαφέρεται. Γι' αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να το σκεφτείτε. Δείτε, στο επόμενο επεισόδιο της σειράς που έχει συγκλονίσει τα τηλεοπτικά δεδομένα. Η Λίνα εξομολογείται τον έρωτα της Ζήνα που εκμυστηρεύεται το μυστικό της Καλλιόπη που μαζί με τον Μπάμπη επιτίθενται στη ζωή που δεν ξέρει τι να κάνει να φορτώνει όλα στην τρόση και την κρίνη, οι οποίες καταλήγουν να κατηγορούν το Μίνι που σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και όλα αυτά ενώ τους δρόμους της Αθήνας κατακλείσουν να ρίχνουν τα σκουπίδια μόνο στους οδοκαθαριστές. Δεν θα μιλάς αυταμάτητα με την παρέα, πρωί με την παρέα, μεσημέρι με την παρέα, βράδυ με την παρέα, καθημερινές και σαββατοκύριακα.
για να μιλάς για μια αιωνιότητα με την παρέα. Είναι τώρα συνδρομή της τηλετέλεση. Μόνο με παίρνετε εδώ! Κάτω βήμα σας είναι μοναδικό. Είτε είναι στο φεγγάρι, είτε είναι στο σύνταγμα. Αφήστε τον εαυτό σας να προχωρήσει μπροστά. Παπούτσια Moonwalk. Εσάς, μόλις συντονιστήκατε μαζί μας, θα σας ορίσω την κομπή Αγάπη για το Μάκη Γρυγή. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα νιώθιμο τραπέζι για περίπου 50 καλεσμένους, τα βασικά πλήτη σε περιστή και μετά με τους παγκούς για να δούμε την προετοιμασία των υλικών. Εδώ έχουμε το λαγανικό το οποίο πλένεται έχει μελός, καταρρίζεται, περνάει στην τηγάνη, όπου ψήνεται ένα φρούς. Γιατί στην κινέζικη κουζίνα, σήμερα σημαίνει ακόμα τρατανό και όχι τέσσαλιώμα. Το πλούτο της υπόθεσης όμως είναι το σαντσά. Μέλη, ξύδι και γυμόταν ανά έναν οδηγή συνομωτούν για να κάνουν μια απολαυστικοτατή επιτεσή στις γεύσεις του κουσμάτου κοδοκίνης. Και το πληκό για σήμερα. Καλβά. Καλβάς! 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 Ω, το γεια μας. Να λέει που κυρά, να καλύνει το κυρά, ξεκινά από τη φωλιά της τραχμεά για την κοιλιά της. Η Πονίλο είχε βάλει το μεταξωτό της άλλη. Το καπέλο, τα γυαλιά της, άλλαξε και τη λαλιά της. Κι όσοι πια την απαντούσαν, για τα σκάλα την περνούσαν. Και περνάμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, στο οποίο θα ασχοληθούμε με πιο προσωπικά πράγματα για εσάς. Αυτές τις πικάντικες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ψήνεστε έτσι, τα μάθετε. Ε? Δηλαδή θέλουμε να μάθουμε. Και ο κόσμος δίπλα μας. Γνωριζόσασταν από πριν. Ναι. Είσαι τώρα φίλοι. Ήμασταν όμως τότε. Τώρα δεν το λέει. Τι για να είσαι φίλος με κάποιον, πρέπει πρώτα να έχεις αισθήματα. Εννοείς κάποιον συγκεκριμένα, την Νατάσα. Την Νατάσα ξέρει τι εννοώ. Νατάσα. Δεν θα ασχοληθώ με ένα άτομο που ούτε το πρόσωπό του δεν μπορεί να μας δείξει. Δεν προχωρητά να το δείξει. Εσύ δεν θα έπρεπε να είστε καν εδώ. Μιλάτε έτσι, Φιλατέλα, είναι φίλη μου. Δεν είναι φίλη κανενός. Εσύ καμιά να κάνετε, δεν σε ενδιαφέρει. Είναι η δουλειά μου. Με την νόμο σχολή μας τώρα. Νομίζεις, Ιω, ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο όλοι οι υπόλοιποι είναι επιθετικοί απέναντί σου. Προφανώς. Κρύβονται όλοι πίσω από τις ανασφάλειες τους και φορτώνουν τα προβλήματά τους σε άλλους. Λες δηλαδή ότι προσπαθούν να κρύψουν κάτι. Μέχρι. Μάλιστα. Και μερικοί δεν είναι αυτό που φαίνεται. Και ποιος είναι αυτό που φαίνεται, Μάριο. Σίγουρα όχι εσύ πάντως. Είσαι μια απρόσωπη μηχανή. Διαβούλωσέ το. Έχεις κοιτάξει το βαθέτη. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει καλή γνώμη για σένα. Ενώ για σένα βλέπω, την καλύτερη έχουνε. Η Νατάσα είναι το χειρότερο άτομο που έχω γνωρίσει. Μόνο η αυτούλη της τη μοιάζει. Πρέπει να φύγει. Δεν θα λεπτώ άλλα αυτές τις προσβολές σας. Αποχωρώ. Σ' όμορφο το τέτοι πάει και την πόρτα το χτυπάει. Μια και που λέει και μένει, θα ανοίξει σαν τις μέρες. Καλημέρα, λέει αυτή. Είμαι εγώ, έχεις ακουστεί και πολύ στερικά σκάλα. Που την άλλη μου πείτε κι άλλα πράγματα πολύ σοφά, θα σας μάθω μια χαρά. Στο κοτέτσι δυο ταμεία, κουβαλίσα και βιβλία. Κι η δασκάλα αυτή τη στιγμή ξεκινά το μάθημά τη. Σας παρακαλώ λίγος πολιτισμός. Δεν ήρθαμε εδώ για να μπερδέψουμε το κοινό μας. Δείξτε ένα επίπεδο. Μωριά, ξεκινάμε να ζωνείς. Μα το μάθημα σίγουρος. Ένα, δύο, τρία, δύο! Θέλω σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε από τη ζωή μαζί μας, λυπηρά με τα καταπληκτικά. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι τα πολλούντα μας είναι όλα αδυνά. Το αγελαδίτσα το έχουμε δίπλα στο φάρμα, το παίρνουμε το πρωί, το βάζουμε κάτω. Μάγια, αυτό δεν άρεσε. Αυτό... Κυρία μου, ελάτε λίγο, μαντάμ, και εσείς. Το βλέπετε αυτό. Μάλιστα. Το βλέπετε. Όλοι το βλέπουν, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτό είναι κάλια. Λίγο με τέτοια σάλτσα. Ο μάνα το λαχανικό κύριε το βλέπετε από κάτω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σοβαρευτούμε λίγο και να... Μάγιδα, πού τα αυτό άνεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βλέπετε αυτά, αυτά εδώ είναι άδεια επαγγελματικά. Αυτά τα πιάτα είναι για πλάμα. Τι μυρίζει, καμενό. Τι όλα αυτά τα δουλειά μου, το Συντρεμία! Συντρεμία! Δεν χρειάζεται να γίνουμε οι άλλοι της ώρα εδώ πέρα! Πέσιτα! Μας βλέπει ο κόσμος! Έλατε! Κάτσε κάτω εσύ! Τι παράτε! Έχετε μιλήσει όλοι! Θέλω να ακούσει καθόλου τον Τάσο! Πες μας Τάσο!
καταλάβει τι είναι. Δεν είναι προσωπικό. Κλείνει. Τα χοντρά παπούτσια βάζω. Τα ταχυδέα ετοιμάζω. Και κοινώνε τη γραμμή για να πάτε εκδρομή. Παραδειγματικά. Και φωνάξατε εμένα να σας πω τι. Δεν το έκανα εγώ. Εγώ μια φορά και εγώ. Πώς το μας να ρωτάς. Ήταν γνωστή ψυχολόγος. Πολλά γνωστά ονόματα φιγουράρουμε μέσα. Δεν ήμουν εγώ. Εγώ δεν σκοτώσα ποτέ κανένα. Ναι, ναι.
Την ήθελα νεκρή, αλλά δεν το έκανα εγώ. Δεν ήταν εκεί. Ήταν αυτή που σιωπώ. Αυτή τα κάναν όλα. Δεν ξέρεις τι είπα για μένα. Δικηγόρο δεν μπορώ να πάρω. Αυτοί που σιωπούν, δεν ξέρω. Θέλω να μ' αφήσετε να φύγω, δεν έκανα τίποτα. Τσακίσω κι έλα. Και μην κάνετε ότι δεν ξέρετε. Ρώτα καλύτερα αυτούς που σιωπούν. Αυτοί που σιωπούν φταίνε. Μα. Άσπρο. Τέμα. Κόκκινο. Επιάλυτες. Αυτό που έγινε χθες. Μία θεατρική ομάδα που κατέθεσε στο σόου. Και από πάνω σ' άφησε τα τσιγάρια. Πού βρισκόμαστε. Τι πράγματα είναι αυτά. Μάρια, σου έχω πει ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό σου. Από εδώ και πέρα οι απαντήσεις σου να είναι σύντομες. Οκ. Μέλλον. Λαμπρό. Παιδική ηλικία. Δεν θυμάμαι. Οικογένεια. Μακριά από εμάς. Φίλοι. Πολύ. Κολλητή. Γυναίκες. Ελένη, Γεωργία, Βανέσα... Άσε με να σου πω. Γνώρισα χθες ένα συλλεκτικό κομμάτι. Μιλάμε για απίστευτο κομμενάκι. Επόμενη λέξη. Αγάπη. Ψέμα. Κρίμα. Ελευθερία. Δηλαδή όταν δεν έχουμε θύματα δεν είναι ελεύθερη. Κάπως έτσι. Μόνο αν έχεις κρίμα είσαι ελεύθερος. Αμάς και έτσι. Τρία. Και στάχος. Αγόρασα ένα καινούργιο τελευταία. Καλό. Και έτσι λοιπόν. Όλα τα μαθαίνεις βλέπω. Ας πούμε ότι τα κάνεις όλα. Τι πράγμα. Δεν περνάει πλέον η φωτιά σου. Δεν σε ακούω τι λες. Δεν περνάει πλέον η φωτιά σου. Αυτό ούτε να το σκέφτομαι. Σε έναν τέτοιο φανταστικό κόσμο θα ήμουν ένα πιόνι. Τώρα δεν είστε πιόνι. Που μπορώ να έχω ό,τι θέλω. Αυτά τα λένε οι μίζεροι φίλοι σου που δεν θα βρουν τα λεφτά που βγάζω ούτε με κιάλια. Το χρήμα δεν είναι το πάντα για την ελευθερία, Μάρια. Τέλος πάντων, με κούρασες και βιάζομαι. Και πάρ' το καλά το μυαλό σου. Μόνο αν έχεις χρήμα, είσαι ελεύθερος. Θα σου το αποδείξω την επόμενη φορά. Εμείς σου μείνει αποθυμένο. Πότε, την επόμενη Πέμπτη. Όπως πάτε. Οκ, γεια σου μωρό. Τι θες? Κάτσε εδώ. Πιο γρήγορα, έλα. Σύντομα κάποιος θα πεθάνει. Τι σχέση έχω? Από σένα εξαρτάται αν θα ζήσει. Ποιος? Αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος. Τι πρέπει να κάνω? Καλύτερα να ρωτήσω τι δεν πρέπει να κάνεις. Πάρε σου λεφτά, έχω μέσα κουντάδα. Δεν θέλω λεφτά.
πάρεις ό,τι ακριβώς έδωσες. Πώς την Ατάσσα. Μ' αρέσει. Γιατί να πάρει τη σκάλη. Η ζωή να χωρέσει σε έναν κύβο. Κι όμως γίνεται. Ένας ευφυής κύβος που προσωποποιείται από τις δικές σας ανάγκες είναι ήδη πραγματικότητα. Εμπιστευτείτε τον και εκείνος επικοινωνεί με τους γύρω σας. Ταξινομεί τις ανάγκες σας. Εντοπίζει την ιδανική σας παρέα. I need. Έχουμε, εδώ δεν έχουμε, κάτω δεν έχουμε. Θα μιλήσουμε, κύριε. Όχι,
Τι λέξη καθαρίστε, κύριε ψευδεγνωστή. Μάλιστα, είναι αυτή που έχει... Προσλάβει εννοώ, κύριε. Έχετε προσλάβει, καθαρίστε. Βεβαίως. Δεν φαίνεται. Αν δεν κάνω λάθος, ο προϊσταμένος σας ονομάζεται Νατάσα. Νατάσα, μάλιστα. Πώς θα χαρακτηρίζετε, κύριε, τη σχέση σας. Άψογη. Σημειώθηκε. Αυτό πήρα εταιρεασμού υψηλόβαθμου στελέχου σε επιτεώρηση στην εργασία. Τσεκ! Είπα κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, δεν. Η αρμοδιότητα στην εταιρεία, κυρία. Μα, να σα πω, ξέρετε, εγώ είμαι το δεξί χέρι τη κυρία Ματά. Κάνω τα πάντα. Εσείς. Μάλιστα. Τα πάντα. Τι είναι αυτό. Καφέ, σκούπισμα, που και που. Είδατε, δεν προλάβα σήμερα. Διαχείριση αρχείων, κυρία. Εσείς. Εγώ διαχείρισα. Τι λέτε. Καλά. Σε αυτό να μην τον υπολογιστή. Μάλιστα. Λοιπόν, από εσάς χρειάζομαι άδειες εταιρείας. Ένσημα 2008. Ένσημα. Ασφαλιστική ενημερότητα. Μάλιστα. Στατιστικά της εκλογικής νίκης του Ομπάμα στην πολιτεία του Ιλινόης. Τι είναι αυτό. Ξέρετε, δεν τα έχω εδώ πέρα. Είστε στο υπόγειο. Δεν θέλω να πει. Έχετε άφθονο χρόνο, κύριε. 5 ολόκληρα λεπτά. 5. 4:57. Συγγνώμη. Έχουμε την ασφαλιστική ενημερότητα. Α, τα πισάδειες. Ωραία, τα παίρνει για αυτό. Ευχαριστώ. Ορίστε τα άλλα όλα. Άδειες εργασίας, ασφαλιστική ενημερότητα και το άλλο. Και το όνομα. Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε. Πετά. Καλά. Χρειάζεστε βοήθεια. Αισθάνεστε εγκλωβισμένοι.
Η λύση είναι στα πόδια σας. Ιώ. Για να βρείτε την ηρεμία της ψυχής σας. Ψυχολόγος χωρίς όρια. Δεν ξέρεις ότι στον δικό μου κόσμο, όποιον κοιτάζω με θέλει.
Φύγε. Ποιος θα πεθάνει! Ότι να μην απαναχθυνόμαι εγώ γι' αυτό. Έχω πληρώσει μου τη ζωή του Σάνη. Άκουσα το κάθε σου πρόβλημα. Την κάθε σου σκέψη. Έχω κάνει λάθος. Όχι, έχω κάνει λάθος. Δεν συμμετέχω. Είμαι ουδέτερη. Να το αποτέλεσμα. Πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει να παίξω διαφορετικά. Τους δώσω αυτό που χρειάζονται. Και φοβούνται να αποκτήσουν. Δίντο. Πέντε. Δεν είμαι καλά. Με αυτό λέω. Να... Κάτσε. Καταρχάς, συγγνώμη που άργησα. Δεν άργησες. Αλήθεια. Γιατί βλέπετε από αυτή την εντύπωση πως κάνω λάθη. Γιατί κάνω λάθη. Μην νομίζετε. Να, τις προάλλες για παράδειγμα, πήγα να πάρω ψωνία και ξέχασα να πάρω τόνο. Ή μια μέρα πήγα το σκυλί στον κτηνίατρο και το κουβαλούσα, μου πέφτει από τα χέρια κάτω το σκυλί, αν είναι δυνατόν. Και μετά ήρθε ένας κυβερνητής στη δουλειά, τα έκανα μουσχημα, άφησα το που κάνω στη δουλειά, το πήρα σπίτι, τα πήγα σπίτι, ξέρετε τι μου είπε η γυναίκα μου. Ναι. Αλλά έχει δίκιο η γυναίκα μου, έχει δίκιο. Γιατί να μου πέσει κάτω το σκυλί που λούσουμε. Σταμάτα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που φαίνεται ότι σας απασχολεί περισσότερο. Βλέπω περίεργα όνειρα. Τι είδους όνειρα. Πασχαλικά. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ξέρετε, να σας πω λίγο. Πες. Είμαστε τώρα και σου γλύβουμε. Mm-hmm. Το αφεντικό μου, η γυναίκα μου και εγώ. Και έτσι όπως γυρίζουμε, ξαφνικά εγώ γίνομαι τάρνη και τα αρνήσω με το όρφιο και μας βλέπει και γελάει. Πέντε. Γελάει το αρνή μαζί μου και εγώ έτσι βλέπω μία τη γυναίκα μου, μία τα αφεντικό μου πώς γυρίζω. Σταματάω να γυρίζω. Κάποια στιγμή το αφεντικό μου ξέρει τι λέει στη γυναίκα μου. Τι λέει. Είναι έτοιμος. Η γυναίκα μου ξέρει τι κάνει. Πήγε πήρε μία πυρούνα και μου την καλφώνει και τη γυρίζει τις φωνές. Εκεί ξύπνησα. Και μετά ήταν άλλο νερό. Είδα ότι τα ψάκια μας είχαν μπερδέψει τα αυγά που ήταν από ξύλο με τα αυγά τα κανονικά. Και για να τα ξεμπερδέψουν είχαν δέσει και μου τα πετάνε. Και άμα δεν σπαράνε ήταν τα ξύλινα. Ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Έχω φοβία με τον Πάσχα. Ή μπορεί να έχουν πιο βάθος. Να είναι ο φόβος βαθύς, καταλαβαίνετε, και να έχει να κάνει με το ότι εγώ πιστεύω ότι δεν με εκτιμούν. Γιατί δεν σε εκτιμούν. Δεν ξέρω, μου κάνω τα πάντα για να τους ευχαριστήσω. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως, Τάσο. Το θέμα είναι να είσαι εσύ ευχαριστημένος. Εγώ για μένα λέτε. Τάσο. Τόσο πολύ σε νοιάζουν οι άλλοι, που ξεχνάς τον ίδιο σου τον εαυτό. Όχι, δεν το ξεχνάω, απλά περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Και τι θα κάνεις όταν έρθει την κατάλληλη στιγμή. Ξέρετε, θα στήσω μια αλλαγή στη δουλειά μου, γιατί εκεί που δουλεύω χρειάζομαι ένα παράθυρο. Δείτε το. Διστάζομαι εγώ. Γιατί. Έχω ένα αφεντικό ιδιαίτερο. Το βλέμμα της. Όταν με κοιτάει, εγώ μια ολόκληρη δεν μπορώ να της μιλήσω, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, προσπαθώ δύο χρόνια τώρα να της πω αυτό που θέλω. Φτάνω μπροστά της και τη στιγμή εκείνη που είναι να της μιλήσω, ανοίγει η γη κάτω από τα πόδια μου και με καταπίνει, καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να της μιλήσω. Είναι. Τάσου. Αγαπάς τη δουλειά σου. Ναι. Είσαι καλός αυτή. Προσπαθώ. Αξίζεις κάτι καλύτερο. Το αξίζω. Τότε διεκδίκησέ το, Τάσο. Αν δεν κάνεις αυτή την κίνηση αυτή, δεν θα μάθει ποτέ τι θες. Πρέπει να της μιλήσεις, Τάσο. Και τώρα γίνεται. Αυτό θα κάνω εγώ. Θα πάω να της μιλήσω. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Θα πάω να σου πω, ξέρετε, δουλεύω 6 χρόνια και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αλλά...
The party is ending at 2 a.m. So whatever you must do, do it now. Thank you.
πρόκειται για ένα είδος νυκτόβιας καταλούδης. Μόλις ενηλικιωθεί, αρχίζει να νιώθει έλλειψη για το φως. Πιο συγκεκριμένα, το φως του φεγγαριού την βοηθά να πετάξει σε ευθεία γραμμή. Και αυτό γιατί οι ακτίνες του φτάνουν στην επιφάνεια της γης σχεδόν παράλληλες μεταξύ τους. Στην περίπτωση όμως του τεχνητού φωτός. Τότε η πηγή των ακτίνων βρίσκεται πολύ κοντά. Και αυτές δεν είναι πλέον παράλληλες. Έτσι η Μόθ πραγματοποιεί μια σφυροειδή πτήση, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο το φως, μέχρι να πέσει πάνω. Και να κάνει. Άρα και, όταν ανοίγει το πεδαλούδα, αρχίσει να πλησιάζει το φως. Συνειδητοποιεί ότι θα πεθάνει. Και οι δύο ορίζουν τον δρόμο τον άλλο. Με τον τρόπο. Ή θα διαλέξει το φως και ας καεί. Εγώ όμως επιλέγω το σκοτάδι. Εγώ επιλέγω πάντα το σκοτάδι. Εδώ νιώθω πιο ισχυρός, πιο σίγουρος. Αποδορίζω τον δρόμο τον άλλο με το αντάλλαγμα μιας μικρής θυσίας. Η σιωπή. Όλοι πληρώνουμε κάποιο τίμημα. Κάνουμε επιλογές χωρίς πάντα να ξέρουμε τι πραγματικά δημιουργήσαμε. Για αυτές τις επιλογές είμαστε καταδικασμένοι να πεθαίνουμε κάτω από ανελεύθερους ουρανούς. Σημασία έχει να ξέρεις ποιος είσαι και να μην φοβάσαι να δεχτείς τις συνέπειες. Για μένα, ο θάνατος δεν είναι ποτέ το τέλος. Κομμάτι του όλου. Όσο για εσάς, σε αυτή την ιστορία είστε ήδη συνέπειες.
Καλησπέρα. Ενοχλώ. Θα είμαι σύντομο. Ξέρετε, δουλεύω 6 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ωστόσο, πιστεύω τα πράγματα θα ήταν λίγο καλύτερα αν μπορούσα να μεταφερθώ σε ένα άλλο γραφείο. Γιατί εκεί που είμαι τώρα κλεισμένο σε 4 τύπους μπροστά στον υπολογιστή όλη μέρα. Όχι πως κουράζομαι, προσδεύοντας δεν παραπονιέμαι. Απλά άνθρωπος είμαι κι εγώ και χρειάζομαι έτσι μια στιγμή να ρίξω το βλέμμα μου κάπου αλλού. Να πάρω μια ανάσα. Καταλαβαίνετε. Χρειάζομαι ένα γραφείο να έχει ένα παράθυρο. Όχι. Τι όχι. Δουλεύω 6 χρόνια σε αυτή την κάμπα δουλειά και ποτέ μου δεν σου ζήτησα τίποτα, πάντα έκανα τη δουλειά. Κύριε, τώρα μην πέφτω εκεί. Μην μου μεταρρύνει σκόρπια. Άλλο που είναι βάρο. Άλλο το περιβάλλον. Ωραία, με πάντα τα σου. Αλήθεια. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Το εκτιμώ αυτό. Αλήθεια. Είμαι κι εγώ και χρειάζομαι έτσι μια στιγμή να ρίξω το βλέμμα μου κάπου αλλού. Να πάρω μια ανάσα. Καταλαβαίνετε. Χρειάζομαι ένα γραφείο που να έχει ένα παράθυρο. Όχι. Ναι, όχι, θα περιμένω στο χρειαστεί. Θα περιμένω ένα... Πραγματικά πιστεύεις ότι με ενδιαφέρει έναν αναπνέει. Δεν είπα αυτό. Δεν έχω καταλάβει γιατί 6 χρόνια σε πληρώνω. Παρεξηγήσατε, δεν είπα. Πες μέσα και... Το ξέρω τι με βλέπετε. Και με θεωρείτε κακιά, ε. Ένα απάνθρωπο τέρας. Αλλά μην περιμένετε όμως να σας ζητήσω και συγγνώμη. Τι γιατί. Εσύ κοπελιά, σκασμό δεν έβγαλες σε όλη την παράσταση. Τι νομίζεις, ότι δεν σε βλέπουμε. Και εσύ, κύριε μου, εδώ με την κάμερα που με κοιτάς αυτή τη στιγμή, σηκώθηκες 4 φορές. Παράσταση έχουμε. Και ποιος ηλίθιος είναι εκεί πέρα στα βίντεο, που μπαίνουν πριν την ώρα τους. Τι, σε τρομάζω. Δεν σου έχει μιλήσει κανένας έτσι ποτέ. Πού ζεις, στον παράδεισο. Θα μπορούσα να μιλήσω για όλους. Αλλά ξέχασα. Εσείς είστε καλοί άνθρωποι, ε. Μεταξύ μας. Κάνετε οικογένειες γιατί έτσι σας μάθαμε. Έχετε φίλους για να σας κάνουν παρέα στις άρμαμες νύχτες σας. Ζητιανεύετε 2-3 καλύτες και λίγα σ' αγαπάω μη τυχόν και μείνετε ποτέ μόνος σας. Και όταν έρθει η ώρα του συγγνώμη, εξαφανίζεστε. Οπότε αλλάξτε ύφος. Γιατί εμένα δεν με πείτε. Τι. Εγώ τουλάχιστον δεν υποσχέθηκα σε κανένα τίποτα. Και έτσι δεν περιμένει κανένας κάτι από μένα. Δεν έχω την ανάγκη σας, γιατί δεν έχω τις ανασφάλειές σας. Και στην τελική μου αρέσω. Και αυτό με κάνει ιδανική πατέρα. Δεν θα ήθελα να είμαι καλεσμένη στους ηλίθιους καφέδες σας. Στα πάρτι, όπου αποφασίζετε για μία φορά να είστε ο εαυτός σας, αφού έχετε γίνει σκνήπα στο μεθύσι. Και εγώ να πρέπει, για να μην αισθάνομαι μόνη μου, να κάθομαι κάθε μέρα δίπλα σας και να ακούω τα μικρά και ανούσια προβλήματά σας. Τα χρειάζομαι! Μην με κοιτάτε έτσι. Όλοι μόνοι μας πεθαίνουμε. Πού έχεις σταθεί, γιατί είσαι εμφανισμένη. Περίμενε. Εσύ φύγε. Συγγνώμη. Δεν χρειαζόταν να με πάρεις τόσα τηλέφωνα. Έχω εξαφανιστεί για δικούς μου προσωπικούς λόγους και δεν σου προστάω και καμία εξήγηση. Τι έγινε, αποκτήσαμε και υπάρχει. Να σου πω. Δεν ήρθε για πολλές κουβέντες. Δυστυχώς δεν βλέπω να οδηγεί πουθενά μου στους δύο. Δεν κάμε άλλο, τέτοια είσαι. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό. Θα με τρελάνεις τελείως.
Σε ψάχνω τόσες μέρες για το στούντιο παραγωγής και εσύ νομίζεις ότι δεν θα μου δώσεις λογαριασμό. Το στούντιο παραγωγής, Μάριο, μπορεί να προχωρήσει και χωρίς εσένα. Τι αηδίες μου λες. Η τελευταία σου επιταγή έμεινε ακάλυπτη. Εγώ τέτοιου είδους προβλήματα δεν αντιμετωπίζω. Τα λεφτά τα έχω κάθε μέρα και... Το πρόβλημά μας δεν είναι. Το έχεις καταλάβει ότι εμείς οι δύο δεν είμαστε πλέον μαζί. Χωρίς εσύ εμένα. Που σε έχω την τάμου, τα έχω δώσει ώρα, σε έχω πάει μέσα στην εταιρεία. Κάθεσε να με ξαναγγίξεις. Σε τι θα γίνει. Θα σε διαλύσω και δεν θα χάσει κανένα τίποτα. Κόκτο. Βγήκε ο άντρας από μέσα μας. Πουλώσε το! Τι να μείνετε! Όλοι γεννάνε μαζί σου! Είναι αντάλλα το ψώνιο είστε! Γιώτε! Διαβάστε σήμερα στη Θα Πέσω. Ο Μάριο Ιβή χώρισε. Μάθαμε, ψάξαμε, ακούσαμε και σας τα παρουσιάζουμε σε ένα αποκλειστικό δισελίδο αφιέρωμα. Θα Πέσω. Για να μην σας ρίχνει κανείς. Εγώ είμαι, ναι. Είμαι η Ιώ, η ψυχολόγος του Μάριου. Γνωριστήκαμε στο πάρτι.
Δεν ξέρω καμία ιό και κανέναν Μάριο. Καληνύχτα σας. Μάριο. Όχι. Πού είναι η Νατάσα? Πού είναι η Νατάσα? Πού είναι η Νατάσα? Εγώ είμαι η Νατάσα. Αποκλείεται. 4 μήνες ήμασταν μαζί. Την ξέρω πολύ καλά. Πού είναι η Νατάσα? Που 4 μήνες μου έκλεψαν το πρωτοπόλι. Και εμένα τι με νοιάζει? Και εσύ ξέρεις μια Νατάσα. Που είναι διευθύντρια αυτής της εταιρείας. Και την έψαχνε και άλλη στο τηλέφωνο. Αυτό το κοριτσάκι που λέει ότι λέγεται Νατάσα, σου έκλεψε χρήματα? Πού το ξέρεις? Έπεσε στίγμα, Μάριε. Αποκλείεται. Πού είναι η Νατάσα? Αν μέσα σε 5 δευτερόλεπτα δεν εξαφανιστείς από το γραφείο μου, θα βάλω να σε πετάξουν έξω. Δεν μπορεί. Καταστράφηκε. Τι γίνεται? Δεν με νοιάζει, εξαφανίσου είπα! Δεν με καταλαβαίνεις. Δεν έχεις φίλους. Δεν έχεις ανθρώπους να σε αγαπάνε. Δεν έχεις οικογένεια. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα! Βγες έξω. Βγες έξω τώρα, ηλίθιε, που νομίζεις ότι με ενδιαφέρει τα ανώτατα τα προβλήματά σου. Θα συμφέρει. Να είστε σκιές. Έτοιμοι να καείτε στο πρώτο πώς θα δείτε. Κάθε μέρα υποκλίνεστε στα βολεμένα τέρατά σας. Έχετε μάθει να σκοτώνετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Αργά και απολαυστικά. Χωρίς ούτε καν να νιώθετε τύψη γι' αυτό. Χωρίς να καταλάβετε ότι είστε σε γραμμή παραγωγής. Σε σφαγείο. Πρόθυμοι να βιδιαστείτε για να καείστε τις ψευδεστήσεις σας. Εσείς ήρθατε σε μένα. Κι εγώ που γυμνώνομαι μπροστά σας. Θέλω να με δεχτείτε έτσι όπως ακριβώς είμαι. Μη φοβηθείτε την όψη μου. Μην διστάσετε να με αγγίξετε. Στο κάτω-κάτω, η ελευθερία δεν είναι παρά ένα εμπόδιο που οδηγεί στο όλο. Περιμένω να φύγει η ιό για να ξανάρθει η φίλη μου να φύγει.
Θες που ήρθε, τη σκότωσαμε με τεράστιο εδώ, κύριε Παλόνι, και πετάξαμε με αυτό πάνω στην πόλη. Ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου. Η ζωή μου μοιάζει με παραμύθι. Μόνο που το δικό μου παραμύθι δεν έχει καλό τέλος. Οι ήρωες του ούτε αυτοί είναι καλοί. Δεν φταίνε αυτοί όμως. Ούτε εσύ φταίς. Σε μένα μιλήσατε. Ναι. Δεν σας γνωρίζω τι είναι. Εγώ σε θυμάμαι. Κάνετε λάθος. Είχες δίκιο, το γραφείο μου ήταν όντως μικρό και αποκλειστικό. Με περνάτε για κάποιον άλλο. Όχι. Είστε τρελός. Όλοι είναι τρελοί. Δεν είμαι τρελή. Η ιστορία είναι τρελή. Και εγώ σου λέω αυτή την ιστορία που είμαι. Ξέρεις που είμαι. Που θα με βρεις. Και εγώ μάθει μέλη σου να αναζητήσεις. Εκεί είσαι και εσύ. Είναι μια τεράστια παραλία. Και θα ψάξω να βρω το πιο μεγάλο μου χείλι. Θα το βάλω δίπλα στο μαξιλάρι μου το βράδυ. Φαντάζεσαι τι ώρα που θα έλεγα που φέρει το κύμα πάνω στο κρεβάτι μου. Θα είμαι ευτυχισμένη. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια ήταν η τελευταία φορά που ήμουν ευτυχισμένος. Ήταν όταν ήμουν μικρός. Όταν ήμουν μικρή, έκανα μουσικό κουτί. Και τα άλλα κύριο από την παλαιά να χορεύουμε τις ώρες. Θέλω να μπω εκεί μέσα. Τελικά τα κατάφερα. Θα μείνουμε εδώ. Θα μείνω εδώ για πάντα. Θα μείνω εδώ, για πάντα. Και αδιάφορο υπάλληλο της επιθεώρησης της εργασίας. Αυτός φταίει που του έδωσε απλόχερα τα σημαντικότερα αρχεία της εταιρείας. Ήταν καθαρά και μόνο δική του επιλογή. Ή απλά πλακία. Ή μήπως φοβάστε την Ατάσα. Την αυτόν, ανεξάρτητη, ανέστητη ψυχρή σκύλα. Που μέχρι και η Ουηδία κάτισε δουλειά. Αυτή φταίει που εκείνος της έδωσε πρόσβαση σε όλες τις τις πιστωτικές και τους τραπεζικούς του λαχοδιασμούς. Δεν ήταν καθαρά και μόνο δική του επιλογή. Η αισθοβλακία. Ναι, αλλά μην μου κάνεις τώρα την αυτόα και την ενοχική. Μπροστά σου σε όλα. Αν ήταν κάτι τόσο κακό, γιατί δεν το εμπόδισες. Ή μήπως έχεις την ψευδέστηση ότι κέρδισες επειδή αυτός με αναγνώρισε. Χαίρομαι που με αναγνώρισε κάποιος μια φορά. Πρώτη και τελευταία. Μα κάποτε. Δεν υποδίονται όλοι οι ρόλους. Ο υπάλληλος στο αφεντικό του. Ο πάγκουρας στο νέο. Η κυρία. Στο πεδαπολύ μεγαλύτερο. Αλλά και πλουσιότερο σύντομο. Είπες που δεν έχεις λόγο να τα βάζεις μαζί μου. Γι' αυτό σου λέω. Το κρεφτούλι πέθανε. Έτσι κι αλλιώς, ξέρω και πού είσαι και τι είσαι. Θα μείνεις για πάντα εκεί. Εσύ το διάλεξες.
Ήρθα. Με κοιτάζω. Ξέρεις, σήμερα ήρθε κάποιος από το γραφείο και με ρώτησε αν έχω φίλους και οικογένεια και αυτά, και μετά θυμόμουν ότι όταν ήμασταν μικρές ήμασταν καλύτερα. Και μας... Ναι, κοιτάζω, άκουσα με, κοίτα με. Το ξέρω, σε παράδειγμα. Αλλά δεν με χρειαζόσουν. Τώρα όμως ήρθα τότε να σου πω ότι σε χρειάζομαι. Δεν μ' αρέσει να είμαι άλλο μόνο μου. Κάτσε λίγο δίπλα μου. Σ' αγαπάω, κοιτά. Κάποιος θα πεθάνει επειδή τον κοίτησα. Νομίζεις με νοιάζει τι χρειάζεσαι εσύ. Πού ήσουν όταν σε είχα εγώ ανάγκη. Πουθενά. Να σου πω εγώ πώς περνάω. Πώς νιώθω. Χάνονται με έναν βλέμμα. Και εγώ κρύβομαι. Για να μην βλέπω στα μάτια μου το πόνο, το φόβο, τη μοναξιά, το θάνατο. Πουλωσέ!
Ξύπνα. Έχω έρθει για σένα. Όσες φορές πια προσπάθησα την αφυπνίσεις, για σένα δεν άλλαξε τίποτα. Με κοιτάς και δεν αναγνωρίζεις τον ίδιο στον εαυτό. Το κομμάτι μέσα σου σε βολεύει να φορτώνεις τα λάθη σου πάνω. Όμως εσύ φάνηκες ότι δεν είχες το σθένος να σηκώσεις τα πρώτα αποφάσεών σου. Και τη φλόγα από το πάθος σου άφησε να τη σβήσουν αυτοί που ούτε το όνομά σου δεν θέλουν να θυμούνται. Οι ίδιοι που κατέβληξαν την ορμή σου και έγινες άλλοι αυτοί, ίδια με αυτούς. Τα ποτάμια που μας ένωναν θα είναι σαν τις θάλασσες που μας χωρίζουν. Και δεν σου αξιδεί η θάλασσα, ξέρεις. Τίποτα δεν σου αξίζει. Μόνο αυτό που πήρες ήταν όλο δικό σου. Και λίγο ήταν. Ο αέρας που σου έδωσα για να ανασάνεις και δεν μοιράθηκες ποτέ για να σε ταξιδέψεις. Ούτε αυτόν δεν ελέγχεις. Ούτε τον εαυτό σου. Και έμεινες εδώ να κοράσεις ενοχές σου για πράξεις που έπρεπε να έχουν γίνει. Για το άτομο που έπρεπε να έχουν γίνει. Ή καλύτερα για αυτό που υποδείχθηκες ότι ήσουν, αγνώντας πια έτσι πραγματικά. Ας βγάλουμε λοιπόν τη μάχη. Το έργο το έχεις ξαναδεί. Στους δρόμους που κυκλοφορείς. Αλλά και επειδή εσύ έγραψες το τέλος της ιστορίας που σου είπα σήμερα. Φεύγει. Είναι καιρός που δεν είμαι εδώ. Εγώ διαλέγω αυτό που μου συμβαίνει. Εγώ με σταυρώνω σε κάθε ζωή, όσες φορές και να ξανάρθω. Απλά έχει σύντομα τάξη μαζί μου. Ήρθε η ώρα. Το ξέρω. Μια ερώτηση μόνο. Ποιος έβαλε? Αυτοί που σιωπούν. Τα ράσια! Πέρασε εδώ, παράθυρο, για σένα! Κόμπου, πρόσφυγε! Αυτό, παράθυρο, σταυράκι, χωρίς λίγο τραγούδι!
Ελένα. Καριερίστε. Το μόνο που ξέρω από παράθυρα είναι τα βίσκα. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι ώρες-ώρες με φοβούνται οι άκρες. Όταν με βλέπουν, πηδάνε τις μάρτες! Να βάζω μια σκυλιά απ' την Ιαβλάτα στο ψυγείο. Δεν είναι τόσο σαν να ψυχείς. Λοιπόν, κύριε Νάβλε, το παραδέχομαι στο λόγο. Θέλω να πάω το μολύβιο. Πολύ, πάρα πολύ καιρό. Τι νομίζετε, ότι βαριέμαι να φτιάχνω συνέχεια μαλλιά, ε? Μπράβο, γιατί είναι στη μόδα απλά. Για χάρη της γυναίκας. Να κάνει τι
And how you know how I feel? Son of the sky, you know how I feel. Reduce your pillow on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Yeah.
Grandma Louise, Uncle Joe, Aunt Joanne, Uncle Babe, and to all of those names that I do not know, whose blood runs through my veins, this is a song for you. Change gone come.